Πρόκειται για τη δεύτερη ταινία που γυρίζει ο Γιώργος Λουριδάς στην περιοχή του Αγρινίου, καθώς είχε προηγηθεί η ταινία «Βρες τα φτερά σου», μια δημιουργία των μαθητών του κινηματογραφικού εργαστηρίου Αγρίνιο Film Workshop που διευθύνει ο ίδιος. Στην ταινία αυτή μέχρι στιγμής η ειδική μνήμα δεύτερου γυναικείου ρόλου απέσπασε στο International Symbolic Film Festival της Ρωσίας η Γεωργία Καποπούλου. Η ταινία «Ο πυλός και η κοπέλα» προβλήθηκε πρόσφατα στον Αύριο Χώρο των Παπαστρατίων Εκπαιδευτηρίων με μεγάλη συμμετοχή του κινηματογράφου κοινού. Στην εν λόγω εκδήλωση προβλήθηκαν και βίντεο με τους μονολόγους που συμμετείχαν στο πρώτο κινηματογραφικό φεστιβάλ Αγρινίου. «Ο πυλός και η κοπέλα» είναι μια ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην ευρύτερη περιοχή εδώ του Αγρινίου. Και είχαμε και κάποια γυρίσματα στο χωριό στη Γαβαλού, σε μια εγκαταλειμμένη εκκλησία. Και είναι μια ταινία η οποία πραγματεύεται το χαμό ενός μικρού παιδιού. Πήραμε 3 βραβεία στο φεστιβάλ Cannes World Film Festival και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είχαμε και άλλες συμμετοχές και πιστεύω η ταινία θα πάει καλά. Σε σχέση με τα βραβεία, να πω ότι πήγε πολύ καλά και η μουσική της ταινίας. Είχαμε 2 βραβεία για το βασικό τραγούδι, το What Can Break This Echo. Συνθέτης είναι ο Χρήστος Ζωντανάκας από τη Γερμανία και στιχουργός και ερμηνευτής ο Γιώργος Ψωμιάδης από την Αθήνα. Πήραμε επίσης ένα βραβείο σκηνοθεσίας μικρού μήκους. Εντάξει, κάθε ταινία έχει τις δικές της δυσκολίες. Εγώ δεν θα σταθώ σε ιδιαίτερου τύπου δυσκολίες, γιατί θεωρώ ότι έχουν υπάρξει στο παρελθόν, στο επάγγελμά μου, και δυσκολότερες συνθήκες. Τούτης είναι θέμα πόσο κανείς είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει τη δουλειά. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι από την αρχή. Θυμάστε και στην προηγούμενη συνέντευξή μας εδώ ήταν η Λιζέτ Αραθέλη Βάργκας. Αυτή τη στιγμή η Λιζέτ δουλεύει στη Γαλλία. Είμαστε αποφασισμένοι και με τη Λιζέτ να το προχωρήσουμε. Ο Γιώργος Λουριδάς, καταγόμενος από την Καλαμάτα, δηλώνει ενθουσιασμένος από την περιοχή και τα πρόσωπα που γνώρισε και επιθυμεί, εκτός των άλλων, να γυρίσει και ταινία μεγάλου μήκους στην περιοχή. Το φυσικό ανάγλυφο της Ετωλοκαρνανίας είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις σκηνογραφικές 2 αφορετικών κινηματογραφικών παραγωγών, γεγονός που θα ήταν καλό να αξιοποιηθεί. «Ο πυλός και η κοπέλα» είναι μια κοινωνική δραματική ταινία. Έχει ως κεντρικό θέμα τη σχέση ενός ζευγαριού μέσης ηλικίας μετά την ξαφνική απώλεια της κόρης τους. Εξερευνά τις αξίες της οικογένειας και της αγάπης και τον ρόλο που παίζει η τέχνη ανάμεσα στα δύο. Είναι ένα φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από πολλές διαφορετικές χώρες. Ο ενορχιστρωτής της ιδέας, σκηνοθέτης Γιώργος Λουριδάς, αρέσκεται στο να δουλεύει με ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων και αυτό το project δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Εμείς εδώ έχουμε ένα σταθερό πια εργαστήρι υποκριτικής και σκηνοθεσίας στο Αγρίνιο. Με αυτό είχαμε κάνει πέρυσι αρκετούς μονολόγους που απάρτησαν και το πρώτο κινηματογραφικό φεστιβάλ Αγρινίου. Στόχος είναι να καθιερωθεί αυτό το φεστιβάλ και παρέα με τα παιδιά που δουλεύουμε στο κινηματογραφικό εργαστήρι ετοιμάζουμε φέτος πια τους νέους μονολόγους, σε συνδυασμό βέβαια και με τους διεθνείς, τους υπόλοιπους πανελλήνιους που θα μας αποσταλούν.